Τι έγινε, Γιάννη μου. Πολύ πλακέτο. Άναψε το πράσινο στον μπροστινό και του ανάβει τα φώτα. Θα έχει πολύ πράγμα, θα έχει και καθαριστής να κάνει. Ναι. Πολύ, και πολύ τηλεοπτικό επίσης. Και ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, επιστρέψουμε στο Ράιντερ Βίλα, δεύτερο μέρος, ο λόγος στον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Καταρχήν αυτή η ιστορία με τις γυμνές φωτογραφίες του Χρήστου Κιούση ξεσήκωσε κύματα λαγνίας. Λογικό. Τώρα δεν το κάνατε αυτό, ήθελα από πριν να τον ζουλήσω, αλλά τώρα που τον είδε χωρίς μπλούζα τον θέλω ακόμα πιο πολύ και αυτό είναι το σεμνότερο. Ο Βαγγέλης το γράφει. Δεν ζουλιούνται τα σίδερα. Έτσι ακριβώς. Το αζούληκτο σίδερο. Η ιστορία με τον Σαμαρά και τον Άφλιο άγγιξε, λέει ο Δημήτρης, είναι προφανές πως οι πολίτες του Ναυπλίου βγήκαν στον δρόμο να διαμαρτυρηθούν στο Σαμαρά για πρόσφατη αδικία κατά της τοπικής ομάδας του πρωτάθλημα χόκκι. Ναι, αργολίδα. Επίσης το σύνθημα το «Δεν σε θέλει ο πάρε την πεθερά και μπρος», ξέρετε εσείς λέει κανένα, λέει ο Μανώλης, που να φεύγει και να παίρνει μαζί την πεθερά, είναι δυνατόν. Και θέλω και κάτι ακόμα να σας πω στο σημείο αυτό. Το Μέγαρο Μουσικής, ή μάλλον η Ορχήστρα Νέων Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει ακροάσεις για νέα μέλη της Ορχήστρας των Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Οι ακροάσεις αυτές είναι ανοιχτές σε νέους από 14 έως 24 ετών. Θα γίνουν τον Ιανουάριο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, αυτή που μας έρχεται. Η μεθεπόμενη. Και πληροφορίες υπάρχουν στο 3W. Το δείξαμε. Α, ναι, συγγνώμη. Εντάξει. Ωραία. Ο κύριος Χρήστος Κιούσης. Το μοντέλο. Το αντικείμενο του κόμματος. Ο γυμνός σίδερος. Παρακαλώ. Δύο ελαφριές ερωτήσεις. Καταρχήν, οι Σκόρπιος λέει αρνήθηκαν να μετέχουν στον έρανο της αρετής του Χατζοπούλου. Ναι. Αρνήθηκαν οι Σκόρπιος. Ναι, ναι, στην κάτω ραχούλα μου φαίνεται. Ήταν κλεισμένοι στην Αμφίπολη, παίζουν. Και μια ερώτηση μας στείλει ο φίλος Απόστολος, τον οποίο πραγματικά ήθελα αλήθεια τη στέλνει αυτή την ερώτηση. Λέει: καλησπέρα, αδέρφια, μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας να παραμείνουμε στο ευρώ ή να επιστρέψουμε στη δραχμή. Αυτό είναι το πιο εύκολο ερώτημα των τελευταίων ημερών. Επίση, και εγώ θέλω να σα πω κάτι. Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων 2014. Άλλο νέο δεν βρήκαν. Όπως φαίνεται εδώ το μπλουζάκι μου κιόλα. Διοργανώνει μαζί με το Skywalker που είναι στο σελίδα αναζήτησης εργασίας αυτό το Σαββατοκύριακο το Θεσσαλονίκη Job Festival 6-7 Δεκεμβρίου του 2014 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Οι ώρες λειτουργίας της διημερίδας είναι από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Η συμμετοχή για όλους τους εμπλεκόμενους είναι χωρίς χρέωση και η είσοδος των επισκεπτών σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Και όπως λέει και η λέξη, ο τίτλος, πρόκειται να βοηθήσουν νέους για θέματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά τους, τη διαβίου μάθηση. Σε λίγο έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη χώρα η εργασία θα είναι για τα φεστιβάλ. Θα είναι. Ή για μουσεία ή για φεστιβάλ. Ως έκθεμα. Η απασχόληση γενικά θα είναι σε διημερίδες μόνο. Αλλά είναι ένα Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει ο Δήμος παρόλα αυτά. Να πάτε. Περισσότερες πληροφορίες στο www.thessaloniki2014.gr. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε στο δεύτερο μέρος του Ράιντερ Βίλα. Έλα, Γιώργια. Μπράβο, ρε Κωστάκη, μ' αρέσει όταν είσαι άγριος. Στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι, στην Άννα Ασημακοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της νέας... Ολόκληρο θα το λέμε. Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ μου φίλε, δεν κάνουμε αυτές τις αμήλικτες ερωτήσεις. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν τις κάνουμε σε κανέναν πολιτικό, ειδικά από αυτούς που κυβερνούσαν. Γιατί αυτή την ερώτηση που κάνει ο συγκεκριμένος πολίτης, μάλλον είναι παραπάνω από μία, είναι δύο-τρεις ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις, μην τις κάνεις σε πολιτικούς. Δεν είναι ωραίες ερωτήσεις αυτές. Καταρχήν, πόσα χρωστάμε. Πού τα χρωστάμε. Γιατί τα πήραμε και τι τα κάναμε. Κύριε Σιδέρη, κάπου προσπαθείτε να καταλήξετε. Πόσα λεφτά πήραμε, από πού τα πήραμε, γιατί τα πήραμε και τι τα κάναμε. Κύριε Σιδέρη, πόσα χρωστάμε αυτή τη στιγμή, κύριε Σιδέρη. Κάπου προσπαθείτε να καταλήξετε. Κύριε Σιδέρη, κάπου προσπαθείτε να καταλήξετε. Δεν μου απαντήσετε σε τίποτα. Δεν θέλετε απαντήσεις, κύριε Σιδέρη. Όχι, θέλει απαντήσεις και προσπαθεί να καταλήξει στο πόσα χρωστάμε, πού τα χρωστάμε. Από ποιου τα πήραμε και τι τα κάναμε. Κύριε Σιδέρη, μιλάτε με γρίφους. Κύριε Σιδέρη, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένο στις ερωτήσεις σας. Τι θα πει πόσα χρωστάμε, κύριε Σιδέρη, μιλήστε με τα κάθαρα. Δεν ήσασταν ξεκάθαρος. Τη Μισελ Μπερδέ. Τι να εννοεί ο κύριος Σιδέρης όταν λέει πόσα χρωστάμε. Είναι ένας περίεργος άνθρωπος και ρωτάει πόσα χρωστάμε. Ποια αλληγορία θα είναι. Αυτά. Άντε. Όμως πραγματικά τι αμήλικτα ερωτήματα είναι αυτά, έτσι. Δηλαδή πόσο δεδομένα είναι. Πόσα χρωστάμε, άνθρωπο. Πόσα. Πού τα χρωστάμε. Ποιος ξέρει. Γιατί τα χρωστάμε. Τι τα κάναμε. Ποιοι τα φάγανε. Πείτε λίγο τι έγινε. Τα μαύρη Αντώνη. Σε κόλλησε ο κ. Σιδέρης. Κάπου θέλω να καταλήξω είναι η αλήθεια. Δεν θέλεις απαντήσεις. Αλλά πραγματικά, αν κάτσει ένας Έλληνας που τραβάει η Ελλάδα όλα αυτά που τραβάει αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι κόβονται οι μισθοί τους, οι συντάξεις που είναι ό,τι πιο χυδαίο, δεν βρίσκουν δουλειά οι νέοι κτλ. Αν κάτσει ένας Έλληνας να πει, οκ,
Τα έχουμε δεχτεί όλα αυτά. Ρώτησε κανένα σε αυτά τα πράγματα. Πιστεύεις ότι θα φύγω πίσω? Είναι το καλύτερο. Μήπως το χορό του Ζαλόγκου θες να κάνεις? Ο τελευταίος που ρώτησε είναι θαμένος εκεί πέρα πίσω. Ενώ στο νούμερο 8, κυρίες και κύριοι, με την Αμφίπολη συνεχίζεται. Για να δούμε τι πρόταση φοβερή υπήρξε για την Αμφίπολη. Βρετανικό κανάλι πρότεινε στον κύριο Τασούλα να γίνει Αμφίπολη reality. Να γίνει reality. Δηλαδή θα υπάρχουν κάμερες μέσα όπου θα βλέπουν την εξέλιξη των ανασκαφών. Και του έδωσαν και ένα πολύ γενναίο ποσό. Δεν δέχτηκε, όχι. Θα γίνει reality τύπου Big Brother, δηλαδή. Έτσι. Η Αμφίπολη. Ανασκαφή. Θα ήταν μάλλον, θα γινόταν, γιατί αρνήθηκε ο υπουργός. Αν λέμε τα πράγματα, αρνήθηκε ο υπουργός. Ενώ θα δίναν πολύ καλό ποσό, μήπως να το ξανασκεφτούμε. Μήπως είναι μικρό το ποσό, μήπως το διαπραγματεύεται. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς θα ήταν το reality, αν γινόταν η Αμφίπολη reality, άραγε. Ένα σπίτι. Ένα τάφος. 30 συμμετέχοντες. Δεν μπορώ να σκάβω άλλο. Έχει μπει λάσπη στο μανικιούρ μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι ασχολούνται με την Περιστέρη. Επειδή είναι ξαφνικά. Αρχαιολόγε, έχεις ταλέντο. Το νέο τηλεριάλιτι μυστηρίου με πολλές σύντριγκες. Τις άκουσες τις σκύλες, τις καριάτιδες. Όλο το βράδυ ψου 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 και μου μου μου. Αυτές αγάπη μου δεν είναι καριάτιδες. Καριάτιδες είναι. Δώσε μου το κλειδί του τέταρτου θαλάμου. Εγώ τον βρήκα. Πάνω από τον πτώμα μου. Και αν σταθείς αδύναμος, αποχωρείς μια και καλή. Αυτός που αποχωρεί από το σπίτι της Αμφίπολης είναι... Ποιος θα είναι ο νικητής? Μας γκάστρωσε η σφίγγα μέχρι να τη βρούμε, ρε. Αρχαιολόγε, έχεις ταλέντο. Όλα του τάφου δύσκολα και η σφίγγα γκαστρωμένη. Κάπως έτσι θα ήταν τα πράγματα αν γινόταν reality. Αλλά αυτός που τα έβαλε στη θέση του στα πράγματα σχετικά με τις διάφορες φήμες που ακούγονται για το Μέγα Αλέξανδρο, ναι, στην Αμφίπολη. Ακούγεται πολύ τελευταία. Ακούγεται, παίζει πολύ αυτό το σενάριο. Για μια ακόμα φορά αυτός που έβαλε τα πράγματα στη θέση του είναι ο Στέφανος Χίος. Ψάχνουν να βρουν το Μέγα Αλέξανδρο στην Αμφίπολη, τα λείψανα και τις τάχτες για να αναγεννήσουν το μακεδονικό έθνος και το μακεδονικό αγώνα. Σαν να τρέπεστε λιγάκι παλιό ρε μάλια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τι ψάχνατε ρε να βρείτε? Στις κάσες, στις ξύλινες, το κουφάρι του Μέγα Αλέξανδρου. Ανιστόρητοι, πανηλήθη βλάκες. Και είχα και τον πατριώτη μου. Τον πατριώτη μου, τον κύριο Καργάκο. Στην Αμφίπολη είναι θαμμένος ο Μέγας Αλέξανδρος. Την τύφλα σου είναι. Που σε σέβομαι σαν καθηγητή. Ένα καφέντο σεβασμό φαίνεται. Ήταν πεντακαθαρή νερό στο όνομά του. Εν τω μεταξύ, ασχολούμαστε τις τελευταίες μέρες με την απόπειρα να δωροδοκηθούν με 3 εκατομμύρια ευρώ κάποιοι βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Προκειμένου να ψηφίσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυρία Ξουλίδου. Συγκεκριμένα αυτή έκανε την καταγγελία. Συγκεκριμένα η κυρία Ξουλίδου την προσέγγισαν για να την δώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ. Πώς την προσέγγισαν όμως, τι τακτική χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσει ένα βουλευτή και να του δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ για να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρακαλώ. Καλησπέρα, σας καλώ από τη Μίζα Φόν για μια προσφορά κινητής τηλεφωνίας. 1000 δωρεάν λεπτά ομιλίας και 1000 SMS προς όλους και δώρο ένα smartphone της επιλογής σας και 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα? Τι προσφορά είναι αυτή? Μια προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε, κυρία μου. Απλά θα ψηφίσετε πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτόν που θα προτείνουν τα κυβερνώντα κόμματα. Δεν μάζεσαι. Δεν μάζεσαι. Βράχος τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ανεξάρτητος Έλληνας είναι η Ξουλίδου. Ανεξάρτητος Έλληνας. Μετά ξαναπροσπαθήσαν όμως. Παρακαλώ. Αλλό, ξέρω εσύ είσαι βουλευτή και άνθρωπο εμπιστοσύνη. Ονομάζομαι Λαμογέν Μιζάνγκουε και είμαι Νιγηρία από. Ψάχνω φίλε Ευρώπη από. Με λογαριασμό τράπεζα για λεφτά πολλά μεταφέρω Ευρώπη. Εδώ Νιγηρία αλλιώς δεν επιτρέπει εμένα. Δεν σας καταλαβαίνω. Εκατομμύρια τρία εγώ εδώ εγώ Μιζάνγκουε για φύγει από χώρα μου και έρτω εγώ Ευρώπη. Αλλά δεν αφήνει κράτος κακό, κρίματα τσέπη πάρω μαζί μου. Και εγώ τι φταίω? Δεν κόβει ρημάτι. Και κυρία καλό λογαριασμό. Μου πει λογαριασμό μεταφέρω 3 εκατομμύρια εγώ εκεί. Μόνο θέλω να ψηφίσει για πρόεδρο Δημοκρατία Βγή. Μην πέσει κυβέρνηση και βγει κανένα Τσίπρα και γίνει Ελλάδα μπάκαλο και τράπεζα φαλιαρίσει. Και Μιζάνγκουε χάσει χρήματα που σου στείλει η Νιγερία από. Ρε Μιζάνγκουε, τράμαδες, έρχομαι γωνία από. Δεν καταλαβαίνει Μιζάνγκουε. Άντε γεια. Μην κλείνει τηλέφωνο, αγάπη μόνο. Βράχος Ξουλίδου, βράχος. Δεν τα κατάλαβα. Ασχολούμαστε 4 μέρες τώρα με αυτό το θέμα. Μεγαλύτερη παπάρα ασχολείται ολόκληρη χώρα για κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ.
Αν έγινε, έγινε από έναν τύπο ο οποίος ξύπνησε το πρωί, δεν είχε τι να κάνει, έστειλε κάτι στο Facebook και όλοι μας δωροδοκούν με 3 εκατομμύρια. Ο οποίος βγήκε και είπε αυτός, που εννοείται ότι θα δει τα 3 εκατομμύρια, δεν έχει λεφτά στο κινητό του για μονάδε. Γι' αυτό έστειλε μήνυμα στο Facebook και δεν πήρε τηλέφωνο την Τσουλίδου για να τη κάνει την προσφορά αυτή, τη φοβερή των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Σιγά μη γινόταν στην πραγματικότητα και δεν δεχόταν. Λοιπόν, στο νούμερο 6. Πάρτε εμένα, εγώ δεν.